Όμως, αν και η συζήτηση πολιτική είναι, καλωσορίζοντας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καράογλου. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, κύριε Πίκουλα. Τι κάνετε? Και σε όλους τους φίλους ακροατές. Να είστε. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, γύρισα χθες το απόγευμα και έχει μια ωραία ημέρα. Και εμείς εδώ κάτω, μια χαρά είναι τα πράγματα. Οι ημέρες και οι ηλιακάδες είναι. Τα πράγματα δεν είναι καλά, ο καιρός όμως. Τα πράγματα του καιρού εννοώ. Εντάξει, οκ, ναι. Για τα άλλα πράγματα, ξεκινάμε. Είναι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και είναι και κυρίως όλη αυτή η ιστορία για το χρέος και η διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση που θα ξεκινήσει. Θεωρείτε ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα στους χρόνους που ευελπιστεί η κυβέρνηση ή ως ήθιστε από το παρελθόν θα πάμε σε μακρά διαπραγμάτευση? Καταρχήν, μια που σήμερα ξεκινάει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλές εργασίες, καλά αποτελέσματα, έτσι προς όφελος και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως της πατρίδος, να προκύψουν τα καλύτερα δυνατόν και χρησιμότερα συμπεράσματα. Αν και δεν το πολύ πιστεύω, αλλά νομίζω ότι πρέπει για λόγους πολιτικού πολιτισμού να ευχηθούμε. Καλό ακούγεται. Αυτό πήγα να πω. Πολιτικός πολιτισμός και λείπει στις μέρες μας. Γιατί μόλις προχθές τη βουλή. Όλοι Έλληνες είμαστε. Και είμαι από αυτούς που έχω την αρχή ότι δεν χωρίζονται Έλληνες σε προδότες και πατριώτες. Είμαστε όλοι Έλληνες πατριώτες. Ξέρετε τι, η γεύση που μας άφησε πάντως η πολιτική μονομαχία στη Βουλή, ας πούμε, προχθές δεν ήταν. Συμφωνώ. Λίγο παραπάνω συμφωνώ. Από τα... Και να σας πω κάτι. Έγινε τερτζελές, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι είναι καθομιλουμένη. Έγινε τερτζελές την ημέρα εκείνη, τη Δευτέρα το απόγευμα και το βράδυ. Mm-hmm. Την Τρίτη το πρωί το γράψαν εφημερίδες και τώρα ξεχάστηκε. Τα προβλήματα παραμένουν. Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Πώς θα λύνουμε τα προβλήματα. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες με φίδια. Βέβαια, οι τόνοι ανέβηκαν και από τις δύο πλευρές. Ανέβηκαν από περισσότερους αρχηγούς, αλλά κυρίως. Όχι, δεν το καθορίσαμε. Είδατε τώρα να λέω ότι ο ένας ήταν καλύτερος, ο άλλος χειρότερος, ο ένας ανέβασε περισσότερο, ο άλλος λιγότερο. Εντάξει, εγώ γιατί δεν είμαι αντικειμενικός και το λέω ότι δεν είμαι αντικειμενικός, θεωρώ ότι βγήκε κερδισμένος από την ιστορία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, κατέθεσε και 12 συγκεκριμένες προτάσεις. Απ' την άλλη πλευρά δεν ακούσαμε κάτι. Αλλά αυτό δεν το μείζουν. Το μείζουν είναι τα προβλήματα της χώρας και το μείζουν αυτό που είπατε, δηλαδή ότι έχουμε τη διαπραγμάτευση η οποία είναι σε εξέλιξη και ξεκινάει η δεύτερη τώρα. Η συνέχιση, ας πούμε, της επανεξέτασης του μνημονίου, η δεύτερη αξιολόγηση και να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Mm-hmm. Προσέξτε, μέχρι στιγμής δεν είμαι ικανοποιημένος, εκτός από μια σειρά άλλων ζητημάτων, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα για την αξιολόγηση του προγράμματος, γιατί πραγματικά πάμε με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Προχθές στεναχωρέθηκα γιατί πάνω απ' όλα είμαστε όλοι Έλληνες, γιατί πήραμε την υποδόση της υποδόσης, ο υποδόση. Πήγαμε για 2,8 δις. Πήραμε 1,1 και το άλλο θα το πάρουμε αργότερα γιατί λέει για τεχνικούς λόγους και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά όλα αυτά ήταν γνωστά. Δεν υπήρχε δηλαδή δυνατότητα πιο πριν να γίνει προετοιμασία. Έχει ξανασυμβεί όμως, κύριε Καράογλου. Δηλαδή μαθαίνουμε ότι είναι για τεχνικούς λόγους. Μακάρι, μακάρι. Και να τα πάρουμε τα χρήματα, ξέρετε γιατί. Γιατί το περίφημο 1,7 δις το χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Μπορεί ο κύριος Τσακαλώτος να μην το χρειάζεται ο ίδιος άμεσα, γιατί δεν έχει οφειλές, όπως είπε, να δώσει στους ξένους, έτσι. Αλλά το χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Και θεωρητικά το 1,7 δις αυτό που δεν πήραμε και θα πάρουμε με καθυστέρηση πιθανά την μεθεπόμενη εβδομάδα, πρέπει να πάει στην οικονομία, στην πραγματική οικονομία, σε ανθρώπους. Μπας και ανασάνει η αγορά. Απλώς ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, ότι. Βεβαίως με πολύ υψηλούς τόνους δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα και μάλιστα όταν είναι τόσων χρόνων. Αλλά όταν το αίτημα για εκλογές από την αξιωματική αντιπολίτευση υπόθηκε πριν μήνες τόσο νωρίς από την άποψη της εκλογής του κυρίου Μητσοτάκη, το λέω αυτό, αναγκαστικά η τόνη δεν θα είναι υψηλή? Κοιτάξτε, η τόνη είναι γενικώς υψηλή στην ελληνική πολιτική σκηνή εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα είναι σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Εγώ θυμάμαι πριν από 3 χρόνια το τι γινόταν έξω στην κοινωνία. Εγώ θυμάμαι τους περίφημους αγανακτισμένους. Αλήθεια, πού είναι αυτοί οι αγανακτισμένοι? Τώρα λυθήκαν τα προβλήματα και πήγαν όλοι στα σπίτια τους. Είναι τόσο ευτυχισμένοι τώρα? Δεν ξέρω δηλαδή. Έτσι. Θυμάμαι αυτούς τους τύπους του δεν πληρώνω, οι οποίοι γίναν υπουργοί περισσότεροι από αυτούς τώρα, οι οποίοι σπάζαν τα διόδια και οι οποίοι παρακινούσαν τους πολίτες να μην πληρώνουν διόδια, να μην πληρώνουν το μετρό, να μην πληρώνουν τίποτα, ας πούμε. Έτσι. Όλα αυτά που χαθήκαν. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαφορά διαβάθμισης σε σχέση με την αντιπολιτευτική τακτική. Η Νέα Δημοκρατία πράγματι κάνει αντιπολίτευση σε ψηλούς τόνους, πράγματι, έτσι ζητάει εκλογές γιατί θεωρούμε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι κακή κυβέρνηση, αλλά πάντοτε μέσα στα όρια της ευπρέπειας και πάντοτε εντός των δημοκρατικών θεσμών και εντός του κοινοβουλίου.
Ούτε παρακινήσαμε, ούτε παρακινούμε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους, ούτε σπάμε βιτρίνες, ούτε πετάμε πέτρες όπως κάναμε πριν από 2-3 χρόνια αυτοί που σήμερα κυβερνούν τον τόπο. Πέρσι, στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες έχουμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήμουν εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας στην κεντρική παρέλαση, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και καθόμουν δίπλα με έναν καλό φίλο, δεν λέω το όνομά του, υπουργός είναι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και του, μου λέει, είδες τώρα πόσο ήσυχα είναι, Θόδωρε, τα πράγματα, βλέπεις ότι ο κόσμος είναι και πιο κοντά και δεν έχουμε επεισόδια. Και του λέω, ρε φίλε, πώς να μην είναι. Όταν εγώ ήμουν υπουργός Μακεδονίας Ράκης, αυτοί που κάναν τη φασαρία ήταν ανάμεσά τους ήσουν και εσύ. Αφού σε έβλεπα. Και είχε γίνει ακριβώς απέναντι την εξέδρα, μας φωνάζατε και μας βρήκατε. Αλλά μήπως εκτός από το ότι κάποιοι που αντιδρούσαν τότε, τώρα μπορεί να είναι στην κυβέρνηση, να είναι στελέχη, μήπως αυτό σημαίνει όμως και μια εν γέννη απογοήτευση της κοινωνίας, ότι τελικά και από τον πολιτικό κόσμο ή ότι δεν υπάρχει ελπίδα, το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο προβληματικό. Πιθανά. Και αυτό, κυρία Γεωργίου, το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ένα 15-20%, το οποίο φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι ξεκρέμαστο αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο μεγαλώνουν οι δικές μας ευθύνες, οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της, ότι θα πρέπει αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι, πιστέψαν τον κύριο Τσίπρα, πιστέψαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ακολουθήσαν, του δώσαν 36% και του δώσαν 3 φορές ψήφο εμπιστοσύνη το 2015, τώρα στέκονται απογοητευμένοι μακριά από τα κόμματα και μας κοιτάνε όλους με μισό μάτι. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη δική μας να τους πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ότι δεν λέμε όλοι ψέματα, και να χαμηλώσουμε έτσι τους τόνους, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι υπάρχει και άλλη εναλλακτική πολιτική λύση, η οποία δεν εγγυάται ότι θα κάνουμε μαγικά και την επόμενη μέρα θα ζουν στον παράδεισο, αλλά εγγυάται ότι με σκληρή δουλειά, με προσπάθεια, αλλά με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κινεί το ΣΥΡΙΖΑ, με ένα σχέδιο τόνος του ιδιωτικού τομέα, γιατί εμείς από εκεί πιστεύουμε μόνο ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ότι μπορούν σιγά σιγά να λυθούν τα προβλήματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό αγωνιζόμαστε να κάνουμε. Πάντως όσοι γνωρίζουν λένε ότι αυτοί ακριβώς οι πολίτες οι οποίοι στέκονται αμήχανοι αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουν επιλέξει προς τα που θα κοιτάξουν, ακούν τους πάντες, είναι αυτοί που θα δώσουν την εξουσία όπου αποφασίσουν ή από όποιους πιστούν στο τέλος. Κοιτάξτε, κύριε. Παλιά ήταν το κέντρο, το πολιτικό κέντρο. Ναι. Τώρα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Βλέπω πάρα πολλά χρόνια και παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια τις δημοσκοπήσεις, τις τάσεις, αλλά και την ίδια την κοινωνία, γιατί μέσα από την κοινωνία προέρχομαι. Εγώ ούτε γόνος πολιτικής οικογένειας ήμουν, ούτε τραγουδιστής ηθοποιός για να γίνω βουλευτής. Μέσα από την κοινωνία και μέσα από πολιτικούς αγώνες κατόρθωσα να φτάσω εδώ που έφτασα. Παρακολουθώ λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Πράγματι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στην κοινωνία. Υπάρχει πικρία και υπάρχουν κυρίως και πάνω απ' όλα προβλήματα. Έντονα προβλήματα. Η ανεργία σπάει κόκαλα. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα σε σχέση με εσάς κάτω στην Αθήνα, γιατί εδώ ξέρετε είναι πάρα πολύ κοντά το κρατήδι των Σκοπίων, η Βουλγαρία. Έχουν φύγει χιλιάδες επιχειρήσεις και πήγαν λίγο βορειότερα για χαμηλότερο μισθολογικό κόστος, για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, για λιγότερη γραφειοκρατία και έχουν φύγει όλοι προς τα εκεί. Με αποτέλεσμα η ανεργία να σπάει κόκαλα. Η ανεργία έχει δημιουργήσει και μια σειρά άλλα κοινωνικά προβλήματα. Έτσι, φτώχεια, προβλήματα και στον ίδιο τον ψυχισμό των ανθρώπων, έτσι, ανασφάλεια, χίλια δύο προβλήματα. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ επαναλαμβάνω ότι η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση είναι σε λάθος κατεύθυνση. Η τόνωση και το μεγάλωμα του δημοσίου τομέα δεν ωφελεί τίποτα. Αντίθετα, θα πρέπει να κινηθούμε στην ακριβώς αντίθετη λογική. Να σταματήσει η κυβέρνηση να αυξάνει τους φόρους και να κοιτάξει τι μπορεί να κόψει από τις δαπάνες και μπορεί να κόψει. Ακόμα και στην Ελλάδα της κρίσης των τελευταίων 6-7 χρόνων υπάρχουν τομείς στο δημόσιο που μπορεί να μπει ψαλίδι χωρίς απολύσεις. Πρώην δημόσιους υπάλληλους ήμουν και παραιτήθηκα για να πολιτευτώ. Οπότε ξέρω ότι είναι πολύ βάρβαρο το να απολύσεις και να αλλάζεις τη ζωή κάποιου ανθρώπου που την έχει προγραμματίσει με συγκεκριμένα στάνταρ. Θέλει προσοχή, θέλει να σταματήσουν οι προσλήψεις, να καταλάβει το νέο το παιδί ότι στο δημόσιο τομέα δεν έχει ούτε καμιά προοπτική ούτε και κανένα χαέρι και θα πρέπει να ανοίξει τα φτερά του, να δημιουργήσει, να ασχοληθεί με το εμπόριο, να ασχοληθεί με την επιχείρηση, να απενεχοποιήσουμε το επιχειρήν, να καταλάβουμε ότι το κέρδος είναι ωφέλιμο για την κοινωνία, γιατί το κέρδος, με βάση το κέρδος, πληρώνει φόρους ο επιχειρηματίας και συντηρείται η κοινωνία συνολικότερα. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να αλλάξει. Έχει βέβαια και το πλαίσιο του επιχειρήν, είναι δύσκολο με τις φορολογίες και με όλα αυτά. Τέλος πάντων, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή ξέρετε καλά τη Θεσσαλονίκη ως
Λογικά. Ένα από τα σημεία τριβής σοβαρά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα προχθές ήταν αυτές οι εργατικές κατοικίες κατά τον Κυριάκου Μητσοτάκη στον Εύωσμο. Το Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε ανακοίνωση ότι είναι 8 ακίνητα που ανήκουν σε ένα μεγαλοεργολάβο που χρωστάει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τι συμβαίνει ακριβώς, ξέρετε? Και οι δύο είπαν την αλήθεια, αλλά ο καθένας πήγε από διαφορετική. Πώς να σας εξηγήσω, να σας εξηγήσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για εργατικές κατοικίες, δεν εννοούσε κατοικίες του οργανισμού εργατικές κατοικίες, που χτιστήκαν δηλαδή για να δοθούν σε εργαζόμενους όπως κάνει ο ΟΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Εννοούσε κατοικίες εργατικές σε μια κατεξοχήν εργατική συνοικία. Ο Εύωσμος, οι δυτικές συνοικίες γενικότερα, η Νεάπολη, η Σταυρούπολη κτλ., είναι η περιοχή, η δυτική Θεσσαλονίκη, η φτωχή. Οι εργατικές συνοικίες. Έτσι. Με αυτή την έννοια λοιπόν είπε ότι 8 εργατικές κατοικίες ετοιμάζονται για πληστηριασμό. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο κ. Τσίπρας πήρε διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν κατοικίες του ΟΕΚ. Αλήθεια είναι αυτό, δεν υπάρχουν κατοικίες του ΟΕΚ. Αλλά είναι εργατικές με την έννοια που σας ανέφερα. Επομένως, να μην. Είναι διασταλτική ερμηνεία. Ναι, είναι ο καθένας όπως το δει. Είναι εργατικές κατοικίες. Ξέρω κι εγώ, σούμε, ότι πράγματι στον Εύωσμο δεν υπάρχουν κατοικίες του οργανισμού εργατικής κατοικίας, αλλά ο Εύωσμος, η Νεάπολη, η Σταυρούπολη, ο Δενδροπόταμος, το Κορδελιό κτλ. Είναι πιο εργατικές συνοικίες. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.